αυτοβιογραφικό του Παναγιώτη Σταύμου από το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε, Λόγος Αμφιρός Χειρονομηθήσου. Μέχρι τα 12 χρόνια διατέλεσε αρχήτων, ανυπόδητος και χαμένης. Στα 13 του υποδέθηκε, δεν υποδίθηκε όμως έκποτε κανένα ρόλο, όντας ανίκανος γι' αυτό. Δεν έγινε δηλαδή ούτε καν ηθοποιός. Ενώ τίνει να γίνει ηθοποιός, χωρίς βέβαια να μετέχει έστω και στο ελάχιστο της θείας μοίρας, ώστε εξυμιστικοί δίνεστε ηθοποιήν πρόσωπον όπως ο Σοφοκλής. Έχοντας ακριβώς εξαιτίας τούτου εσωτερικοποιήσει τη θέση του, δυσκολεύεται απείρως περισσότερο από τον θεϊκό ποιητή ως προς το ηθοποιήν και καταβάλει εμάσοντας και αψωρώντας μια ανεξάρτητη μένη, αλλά ανεξάρτητη προς τούτου προσπάθεια. Στους γονείς του οφείλει το ζήτημα. Στη μητέρα του ιδιαίτερα και κάποια εξοικείωση με την αυτοσχέδια ποιήση, δηλαδή την ποιήση, το χορό και το τραγούδι, σαν να πούμε κάτι από το 21. Στους απότατους προγόνους του την αφή, τη γεύση, την όσφρηση και την όρθια στάση. Στους δασκάλους της εγκύκλειας παιδείας, μετά από πολλά χρόνια αγωνιστικίας, τη γραφή και την ανάγνωση, ικανά τροφία, ενώ στους πανεπιστημιακούς του δεν οφείλει απολύτως τίποτα, ούτε καν χάρητας, και το θεωρεί ατύχημα ότι φίτησε στη νομική και αποφύτησε από τη φιλοσοφική σχολή. Μνημονεύει με απέραντο σεβασμό μερικούς σηματορούς ξένους κυρίως σοφούς και μερικούς φιλέλληνες Έλληνες, ποιητές βεβαίως, από το Σολομό του Παπαδιαμάντη, τον Παλαμά, τον Βάναλη και τον Σεφέρη, στους οποίους και είναι βαθύτατα χρεώστες. Στους αρχαίους σοφούς και ποιητές, πάντοτε Έλληνες, οφείλει την ευδεία της δράσεως και της ακοής, αισθήσεων που κατεξοχήν προσυδειάζουν στον άνθρωπο και του χαρίζουν το είδος και την ιδίκη. Γνωρίζει όσο γνωρίζει τον Όμηρο και τον Εσχύλο, τον Ισίωρο με το Θέλμα, γεννήθηκε σε εκείνα τα μέρη, τον Σοφοκλή σε συνδυασμό με τον Ηράκλητο και τους δύο ελιπέστατα βέβαια και με αφορμή την έκρηξη του φωτός. Ο δεύτερος θεωρείται σκοτεινός και ο πρώτος μαύρος, δηλαδή αναλέγικος κρίτης. Τον Αριστοφάνη τον γνωρίζει εξ ιδιοσυγκρασίας. Για μερικούς από τους άλλους διατηρεί υποψία γνώσεων, γιατί οι περισσότεροι αναγυγνώσκονται κάθε φορά και διαφορετικά. Λένε δηλαδή πάντα και κάτι άλλο ακόμη που δεν είχε στην πρώτη ανάγνωση αποκρυπτογραφηθεί από τον αναγνώστη. Μετανάστευσε εξ ανάγκης βέβαια, αλλά αυτοβούλος, επειδή αυτό τον βοήθησε να εμβαθύνει στις γνώσεις της οργανικής χημίας που είχε παιδιώθεν. Ότι ο άνθρακας είναι θερμαντική, στερήθηκε θερμάσιμος. Όσο για τον Άρτο, είχε σχεδόν την έννοια των πολλών του τρίτου κόσμου για τη διαίρεση του οποίου άλλωστε και μάλιστα με κριτήρια χρηματιστηριακά, εκ το ότι δεν ευθύνεται, απορεί και κλείσεται. Το 1967 διακόπηκε η χορήγηση εγκεκριμένης υποτροφίας από υπετιότητά του, επειδή σκεφτόταν ελληνικά, όχι όμως και κοινωνικά. Το δεύτερο πιστοποιήθηκε δε όντως και το δέχτηκε με λιθοσύνη, διαψεύδοντας έτσι όχι ενός τυχαίου, αλλά το αριστοτέλειτον ορισμό για τον άνθρωπο, ότι είναι ζώο πολιτικό ή κοινωνικό. Μετά το 1974 δεν έκανε χρήση υποτροφίας από υποτιότητα άλλων, επειδή άλλοι δεν σκέφτονταν ελληνικά. Πικρά αυτοδίδακτος, χωρίς τίτλους, αναπηφιστικούς και παραπολιτικούς, καθηγητής απλώς, διδάσκει και διδασκόμενος και δεν τράπεται καθόλου γι' αυτό. Αφού κάτι τέτοιο απέφυγε και ο Σωκράτης ή μάλλον ο Σόλων, στον οποίο αποδίδεται η γνωστή ρίση γυράς το ή διδασκόμενος. Διδάσκει και αναλογίζεται την αμουσία του, του τέσσιν και την ύπη, που χωρίς παρόλα αυτά και να αισθάνεται βαρυτιμή της, αν και γνωρίζει πολύ καλά, ενδεχομένως καλύτερα και από τους αρχαίους, ότι τον ενωμουσία και παιδευσία ζήν βαρυτέρα των ποινών. Ελπίζει μόνο να πετυχαίνουν καλύτεροι δάσκαλοι, δηλαδή μαθητές.